Πήγες, έμαθες και κυπουρική. Έμαθα, κλαδεύω, λιπαίνω, τα πάντα κάνω. Πάντα. Μας είπαν οι κυπουροί συμβουλές για τον κήπο μας και για τα λούδια μας. Τώρα άνοιξη είναι. Τις καλύτερες συμβουλές σου. Ωραία, για πάμε να τις δούμε. Η άνοιξη πήγε για τα καλά και το πράκτηκε στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, το γιόρτασε σε μια εκδήλωση αφιερωμένο στο κήπο και την κυπουρική. Η παρέα των φημισμένων κυπουρών Μάκη Τσόκα, Γιάννη Παναγιωτόπουλου και Σωτήρη Βρετού υποδέχθηκε τους φίλους της κυπουρικής και όχι μόνο, για να τους μοιήσει στα μυστικά της, να ανταλλάξουν ιδέες και να φυτέψουν μαζί γλαστράκια τα οποία στη συνέχεια θα αποκτήσουν ως δώρο. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ πέρα στο Practiker για να δώσουμε γλαστράκια στον κόσμο δωρεάν και να του δείξουμε να μάθει και αυτός να φυτεύει. Και φυσικά για να τους δώσουμε και πληροφορίες για τα φυτά τους, για να τους πούμε και κολπάκια. Και μια συμβουλή που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο για τον κήπο του. Η κυπουρική είναι ψυχοθεραπεία, κάνει καλό και στην υγεία, κάνει καλό στο περιβάλλον, οπότε έχεις χίλιους λόγους για να ασχοληθείς. Κυπουρική και δεν θα χάσεις. Πείτε μας μια συμβουλή που πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα φυτά του τώρα που ανοίγει ο καιρός και έρχεται έτσι η άνοιξη. Τι πρέπει να προσέξουμε? Τώρα που ανοίγει ο καιρός, καταρχήν πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στον κήπο μας. Ή στα φυτά μας, αν έχουμε και μια γλάστρα, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή. Ανεβάζουμε το πότισμα, αυξάνουμε τη διάρκεια του ποτίσματος, κάνουμε λίπανση στα φυτά και κλαδέματα. Αν ήθελες εσύ τώρα, αν σου άρεσε μια κοπέλα, τι λουλούδι θα της έδινες? Ένα είναι το λουλούδι για τις κοπέλες. Βασιλιάς, τριαντάφυλλο, τίποτα άλλο. Μόνο τριαντάφυλλο, ε? Ναι, βέβαια. Έτσι, το κόκκινο τριαντάφυλλο που είναι του πάθους. Προσοχή, ε? Όχι κίτρινο τριαντάφυλλο. Ζήλια. Μίσος. Πια. Μίσος, απιστία. Παράλληλα, οι επισκέπτες με αγορές ειδών κήπου συμμετείχαν σε κλήρωση με δώρο το σχεδιασμό του κήπου ή της βεράντας τους από τους κυπουρούς, καθώς και μια δωρεπιταγή αξίας 300 ευρώ για να το πραγματοποιήσουν.